Γεια σας. Είμαι η Μέιτρη Σιταράμαν και αυτή την εβδομάδα το Real Economy μπαίνει στον κόσμο της μικροχρηματοδότησης σε μια ευρωπαϊκή αγορά που τίνει να κυριαρχείται από τις παραδοσιακές τράπεζες. Σήμερα θα δούμε τις μικροπιστώσεις στη Ρουμανία. Θα εξετάσουμε πώς τα μικρά δάνεια και η κατάλληλη κατάρτιση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θα δούμε πώς αυτό το μοντέλο προσαρμόζεται στις ανάγκες ανθρώπων και επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη που πλέον δεν απλούν πιστώσεις από τις παραδοσιακές τράπεζες. Θα μιλήσουμε με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο για τη βέλτιστη χρήση της μικροχρηματοδότησης στην αναζήτηση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης. Οι μικροπιστώσεις και η μικροχρηματοδότηση είναι συνήθως όροι που συνδέονται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως εδώ στην Ευρώπη μπορεί να γεμίσει ένα κενό των χρηματοπιστωτικών αναγκών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα. Ώρα για το εντατικό μας μάθημα. Ο Βίκτορ κάποτε ήταν κομμάτι του τραπεζικού κύκλου. Τα κέρδη του, τα κεφαλαία του και η πιστοληπτική του αξιολόγηση του έδιναν πρόσβαση στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Όταν όμως έχασε τη δουλειά του και αναγκάστηκε να δουλέψει μαύρα, ο Βίκτορ βγήκε από αυτόν τον κύκλο. Μη έχοντας πιστοληπτική αξιολόγηση, κατάφερε να μπει στο μικρότερο κύκλο των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης, τα οποία παρέχουν μικροπιστώσεις σε χαμηλό εισοδηματίες. Έτσι κατάφερε να πάρει ένα προσωπικό δάνειο για να πληρώσει τον Νίκη, τα δίδακτρα και άλλες ανάγκες. Κατάφερε επίσης να δανειστεί ένα μικρό ποσό για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση. Η μικροχρηματοδότηση δεν του παρήχε όμως μόνο αυτά. Ο Βίκτορ απέκτησε πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες όπως καταθέσεις, ασφαλιστικές αποζημίωσεις και εμβάσματα. Ο κύκλος της μικροχρηματοδότησης βοήθησε τον Βίκτορ να πάρει μπροστά με εκείνα που χρειαζόταν και που το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα δεν μπορούσε να του προσφέρει. Let's put that into context. In 2013, το 2013, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δόθηκαν μέσω μικροχρηματοδότησης. Ο μέσος όρος των δανείων ήταν περίπου 8.500 ευρώ. Το 79% αυτών των μικροδανείων ήταν για επιχειρηματική χρήση και το 21% για προσωπική. Σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ρουμανία, η μικροχρηματοδότηση αποδείχθηκε σωσίβιο μαζί με τη μακρά περίοδο χάριτος λόγω της έλλειψης πρόσβασης στις τράπεζες. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε τις μικρές λεπτομέρειες που προστίθενται. Ο Ρούντολφ έχει ένα χάρισμα. Αν και δεν ξέρει να παίζει τσέλο, μπορεί να το κατασκευάσει. Όμως το ξύλο και τα εργαλεία κοστίζουν. Και είναι δύσκολο να συγκεντρώσει τα κεφάλαια πριν φτιάξει το πρώτο του τσέλο. Απευθύνθηκε στη μικροχρηματοδότηση για να ξεκινήσει. Πήρε δύο δάνεια συνολικού ύψους 13.700 ευρώ για να φτιάξει το εργαστήριό του. Οι άλλες τράπεζες μου ζήτησαν πάρα πολλά χαρτιά. Όμως μόλις είχα ξεκινήσει και δεν είχα τις πωλήσεις για να αποδείξω ότι μπορώ να επιστρέψω τα χρήματα. Βάσει των πωλήσεων και του εισοδήματος που είχα τότε, η ΦΑΕΡ μου έδωσε μια ευκαιρία και τη μικροπίστωση. 47.000 μικροδάνεια δόθηκαν το 2013 στη Ρουμανία. Σχεδόν 9.000 πήγαν σε επιχειρηματίες. Το μέσο ύψος τους ήταν 7.000 ευρώ. Μικροχρηματοδότηση υπάρχει και στη Δυτική Ευρώπη και τα ποσά είναι μεγαλύτερα. Στην Ανατολική, αν και οι πιστώσεις είναι μικρότερες, υποφελούνται περισσότεροι. Και αυτό κάνει τη διαφορά στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Οι δικαιούχοι ωφελούνται πολύ γιατί μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό είναι το πρώτο. Μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Εν καιρό καταφέρνουν να φτιάξουν κάτι με πολύ λίγα. Αναπτύσσονται επαγγελματικά και οικονομικά και μια μέρα αποκτούν ξανά πρόσβαση στις τράπεζες. Όμως η μικροχρηματοδότηση δεν έχει να κάνει μόνο με την πίστοση. Όπως λέει το ρητό, δώσε σε κάποιον ένα ψάρι και θα έχει φαγητό για μία μέρα. Αλλά για να έχει φαγητό για πάντα, δίδαξέ τον να ψαρεύει. Στο πνεύμα αυτό, τα ιδρύματα μικροπίστωσης παρέχουν κατάρτιση στους δικαιούχους. Ο Ντουμίτρου παράγει γαλακτοκομικά. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έλαβε 5 δάνεια για το αγρόκτημα και το τρακτέρ του. Όμως έλαβε και κάτι έξτρα. Συμμετείχα στα σεμινάρια που οργάνωσε το Ίδρυμα. Οργάνωσαν μαθήματα ακόμη και εδώ, στο χωριό. Μαζευτήκαμε κάποιοι αγρότες και το Ίδρυμα μας παρέδωσε μαθήματα για εκείνα που χρειαζόμασταν να μάθουμε. Ήταν πολύ χρήσιμο. Φυσικά από μόνη της η χρηματοδότηση δεν θα φέρει την έκρηξη της ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη.
Όμως για επιχειρηματίες όπως ο Ρούντολφ ή ο Ντουμήτρου, κάποιες χιλιάδες ευρώ έκαναν τη διαφορά. Το εγκυοδοτικό πρόγραμμα Easy διαδέχθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μικροχρηματοδότησης Progress. Διαχειριστής τους είναι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Πήγαμε στο Λουξεμβούργο και μιλήσαμε με τον επικεφαλής του, Pierre-Louis Gilbert. Τι βλέπετε σχετικά με τη μικροχρηματοδότηση στην Ευρώπη? Η κρίση του 2007-2008 άλλαξε τη φύση της αγοράς. Πολλοί που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στους παραδοσιακούς τομείς αποφάσισαν να περάσουν στην αυτοαπασχόληση. Όμως δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις παραδοσιακές τράπεζες. Το ίδιο έγινε και με την κοινωνική και οικονομική ένταξη όχι μόνο των ανέργων, αλλά και για παράδειγμα για τις γυναίκες επιχειρηματίες ή σήμερα αύριο τους μετανάστες. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει σχετικά μεγάλο αριθμό ζητημάτων. Όντως πιστεύουμε πως στα 28 κράτη-μέλη οι ανάγκες μικροχρηματοδότησης ανέρχονται σε 5 με 6 δισεκατομμύρια. Πιστεύετε ότι οι επιδοτήσεις από τα κράτη-μέλη θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της μικροχρηματοδότησης? Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ινστιτούτο ή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι εκεί όταν ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί για διαφορετικούς λόγους. Κανονικά αυτό που κάνουμε είναι να παράσχουμε το αρχικό κεφάλαιο για έναν τομέα για να αναπτυχθεί και έπειτα να αποσυρώμαστε, αν και εφόσον εισέλθει ο ιδιωτικός τομέας. Είναι πολύ κοστοβόρο να ελεγχθεί και να δοθεί ένα πολύ μικρό δάνειο κάτω των 25.000. Κάποια έξοδα είναι ανελαστικά, ανεξαρτήτως του ποσού του δανείου. Είναι λογικό λοιπόν για μια τράπεζα να επεξεργαστεί ένα δάνειο ύψους, ας πούμε, 1 εκατομμυρίου, που κοστίζει 1%. Όμως ένα μικρότερο δάνειο έχει μεγάλο κόστος. Οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμες για κάτι τέτοιο και γι' αυτό χρειάζεται μια μορφή υποστήριξη από το δημόσιο τομέα μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι πλέον πολύ δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να δανειστούν χρήματα από τράπεζες που θέτουν νέους στόχους για τη συγκέντρωση ιδιωτικών πόρων. Η νοοτροπία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων μικροπίστωσης αλλάζει, όπως και η τεχνολογία. Και αυτό ανοίγει νέες πόρτες για τη μικροχρηματοδότηση, όπως το crowdfunding και το crowdlending. Το ρεπορτάζ είναι της Φάνη Γορέ. Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί μια εκλεπτισμένη υπόθεση στη Δυτική Ευρώπη. Από την κρίση του 2008, νέα χρηματοδοτικά μοντέλα αναπτύσσονται διαδικτυακά, μέσω ανταμοιβών, μετοχών ή δανείων, η αλλαγή στην αγορά πιστώσεων έρχεται. Αυτές οι εναλλακτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επιτρέπουν σε καθημερινούς ανθρώπους να γίνουν επενδυτές σε μικρές επιχειρήσεις όπως αυτή εδώ. Η τράπεζα αρνήθηκε την πίστοση στον Νίκ όταν εκείνος ήθελε να αναπτύξει τη μικρή του επιχείρηση. Η λύση ήρθε από το Funding Circle, μια διαδικτυακή πλατφόρμα δανεισμού για μικρομεσαίες επιχείρησεις. Βρήκαν τη λύση και μέσα σε 1 με 2 εβδομάδες τα χρήματα ήταν στο λογαριασμό μου. Το επιτόκιο είναι λίγο μεγαλύτερο από εκείνο της τράπεζας, όμως δεν έχει σημασία να μιλάμε για την τράπεζα, διότι δεν θέλησε να μας βοηθήσει. Φυσικά και νομικά πρόσωπα να δανείζουν σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το σύστημα αυτό συγκεντρώνει κεφάλαια μέσω μικροδανειστών, προσφέροντας ελκυστικά επενδυτικά πακέτα. Τα εναλλακτικά δίκτυα δίνουν ευκαιρίες σε αυτές τις επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο. Γιατί αυτές οι νέες μορφές χρηματοδότησης έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τράπεζες παραδοσιακής δομής. Όμως αυτές οι λύσεις δεν είναι ακίνδυνες. Το Funding Circle ρυθμίζεται εν μέρη από τη Μεγάλη Βρετανία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζητούν πάνω από 5.000 λίρες πρέπει να περάσουν από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Στο Funding Circle χρειάζεται μια επιχείρηση να υπάρχει τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Πρέπει να είναι καθιερωμένη. Έχουμε μια ομάδα για την πιστοληπτική αξιολόγηση. Βάσει της βαθμολογίας πηγαίνουν τα επιτόκια και από εδώ η επιχείρηση βγαίνει στην αγορά. Εν συνεχεία, οι επενδυτές, άτομα, ιδρύματα ή ακόμα και η Βρετανική κυβέρνηση επιλέγουν να δανείσουν χρήματα απευθείας στις επιχειρήσεις. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης ιστορικά δεν έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που η τεχνολογία
τεχνολογία τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν είναι να κλιμακώσουν αυτή τη δραστηριότητα ευρύτερα και πολύ αποτελεσματικότερα σε σχέση με παλιότερα. Η Βρετανική Εναλλακτική Χρηματοοικονομική Αγορά είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε ένα πιο ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον. Η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και προστασίας θα μπορούσε να αποτελέσει το όχημα της μικροχρηματοδότησης που θα μεταφέρει ιστορίες όπως του Νικ στη χώρα της επιτυχίας. Τι σημαίνει λοιπόν για τις μικρές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε ιδιωτικούς πόρους ως προς το μέλλον της μικροχρηματοδότησης? Ρώτησα γι' αυτό τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου. Σίγουρα υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι ο δανεισμός μέσω crowdfunding μπορεί να γίνει ακόμη πιο σημαντικός. Τέτοιες πλατφόρμες μπορούν να μειώσουν τα κόστη που αποτελούν μία από τις κύριες δυσκολίες στο να γίνει αυτάρκης αυτή η βιομηχανία. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα κοινωνικού αποκλεισμού αν εστιάσουμε σε οικονομία και τεχνολογία? Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολο να έχουμε μια αυτάρκη βιομηχανία μικροχρηματοδότησης χωρίς την καθοδήγηση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν αντιμετωπίζεται από αυτές τις νέες οικονομοτεχνολογικές πρωτοβουλίες. Πήρε όμως η βιομηχανία της μικροχρηματοδότησης τα απαραίτητα μαθήματα για να γλιτώσει τους κινδύνους που οι εμπορικές τράπεζες θέλουν να αποφύγουν? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στη μικροχρηματοπιστωτική. Τα κύρια προβλήματα είναι το θέμα του κόστους, του πλήρους ελέγχου, της εποπτείας και της τιμολόγησης. Κάθε καινοτομία που μειώνει το κόστος επεξεργασίας αιτήματος είναι κάτι που πρέπει να χαιρετιστεί. Κύριε Τζιλμπέρ, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.